Η 7χρονη Φερνάντα Ρούμπιο γελά καθώς περπατά και τρέχει με τα νέα της τεχνητά άκρα. Πριν από λίγο καιρό, ωστόσο, και μόνο στην ιδέα του να βάλει πρόσθετα μέλη, ξέσπαγε σε κλάματα. She was with them for a year. She kept crying. She didn't want them. Kept crying. Μία μέρα παρακολούθησε με τους γονείς της την ταινία Dolphin Tale για ένα δελφίνι που χρησιμοποιούσε πρόσθετη ουρά. He has a prosthetic leg. She was very excited, you know, that there was a dolphin, just like her, that was using a prosthetic leg. So that encouraged her to use her prosthetics. Οι γονείς της ήρθαν σε επαφή με τους παραγωγούς της ταινίας και τους εξήγησαν τι είχε συμβεί. Οι υπεύθυνοι έφτιαξαν στη Φερνάντα ένα ζευγάρι σύγχρονα και εξελιγμένα πρόσθετα μέλη και κανόνισαν να πάει σε μια ειδική κατασκήνωση με παιδιά που αντιμετωπίζουν παρόμοια κινητικά προβλήματα. Η μεγαλύτερη έκπληξη που της επεφύλαξαν ωστόσο ήταν η γνωριμία της με την πηγή της έμπνευσής της. Μάλιστα την ημέρα που επισκέφτηκε το δελφίνι ήταν και τα γυρίσματα μιας νέας ταινίας. Και τώρα η Φερνάντα θα έχει έναν μικρό ρόλο στη νέα παραγωγή.